περίπτωση της οικογένειας από τη Σύρδο που απειλείται με πληστηριασμό το σπίτι τους που είναι και το μοναδικό τους ακίνητο, η κύρια κατοικία τους, για μία οφειλή από ένα στεγαστικό δάνειο που είχαν λάβει από τη Eurobank ύψους 15.000 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια, αφού το εξυπηρετούσαν για κάποια χρόνια, σταμάτησαν να το εξυπηρετούν επειδή έμειναν και οι δύο άνεργοι, και ο σύζυγος και η σύζυγος. Σήμερα έχει φτάσει στο ποσό των 36.000 ευρώ. Από την Eurobank έχει περάσει τη Duvalu. Η Duvalu αρνείται να κάνει ρύθμιση. Ζητάει εφάπαξ ένα ποσό 15.000 ευρώ από δύο ανθρώπους που είναι μισθωτοί και μάλιστα χαμηλό μισθό. Οπότε ζητάει το ποσό 15.000 ευρώ εφάπαξ και να βάλει σε ρύθμιση το υπόλοιπο. Φυσικά αδυνατούν οι άνθρωποι κάτι τέτοιο, να ανταποκριθούν σε μια τέτοια ρύθμιση. Οπότε ήρθαμε σήμερα εδώ ζητώντας μια ρύθμιση που να είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, να μπορούν δηλαδή να το εξυπηρετήσουν, να ανταποκριθούν. Την Τετάρτη πληστηριάζεται σπίτι μιας λαϊκής οικογένειας ακόμα. Έχουν πλέον εξεσαλώσει οι τράπεζες και τα funds. Έχουν πάρει και αέρα στα πανιά τους από όλους τους αντιλαϊκούς νόμους που έχουν ψηφίσει οι τελευταίες κυβερνήσεις. Είμαστε εδώ πέρα, σαν Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού, μαζί με συλλόγους γυναικών, με συλλόγους συνταξιούχων, για να αποτρέψουμε το συγκεκριμένο πληστηριασμό. Έχει φανεί στο παρελθόν ότι όπου υπήρχε κινητοποίηση από τους λαϊκούς φορείς από το ταξικό κίνημα, απετράπησαν οι πληστηριασμοί. Έτσι ακριβώς θα συνεχίσουμε. Καλούμε τους συναδέλφους μας, γενικά όποιες οικογένειες έρχονται αντιμέτωπες με τέτοιες καταστάσεις, να δώσουν μια δυναμική απάντηση με αγώνες ενάντια σε πληστηριασμούς. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα κοράκι να απλώσει τα ξερά του στα λαϊκά σπίτια. Άλλη μια οικογένεια βρίσκεται εκτεθειμένη στα νύχια των Φαντς και μια μαθήτρια σχολείου της πρώτης Ερμέ Θεσσαλονίκης κινδυνεύει να βρεθεί στο δρόμο. Εμείς ως εκπαιδευτικοί θα στηρίξουμε την οικογένεια, θα αντιδράσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να μην χάσει η οικογένεια το σπίτι. Απαιτούμε από την κυβέρνηση αλλά και από το Υπουργείο Παιδείας που καμώνεται ότι νοιάζεται για τους μαθητές να παρέμβει άμεσα στην εταιρεία και στην τράπεζα προκειμένου να λυθεί το ζήτημα προς όφελος της οικογένειας.